ότι μια χώρα χωρίς νέους δεν έχει μέλλον, πόσο μάλλον αν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πάνω σε επαγγελματικά αντικείμενα υψηλής εξειδίκευσης σε πανεπιστήμια της χώρας τους και υποχρεώνονται να μεταναστεύσουν διαθέτοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στο παραγωγικό μοντέλο μιας άλλης χώρας. Ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει για το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων υπολογίζουν το συνολικό αριθμό νέων επιστημόνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία 5 χρόνια σε περίπου 150.000. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τα τελευταία 5 χρόνια ο αριθμός των εγγεγραμμένων επαγγελματιών μειώνεται κατά 2.000 ετησίως. Μέχρι το 2009 εγγράφονταν 4.000 νέοι επαγγελματίες στα Μητρώ του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έκτοτε όμως κάθε χρόνο εγγράφονται μόνο 2.000. Δεδομένου ότι ο αριθμός των αποφύτων δεν έχει μειωθεί, αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 5.000 νέοι συνάδελφοι έχουν φύγει την τελευταία πενταετία στο εξωτερικό, ενώ υπολογίζουμε ότι άλλοι τόσοι έμειναν και εργάζονται στην Ελλάδα, αλλά σε καθεστώς αδειλώτης εργασίας, τονίζει.